Καλημερίζουμε λοιπόν έναν άνθρωπο που πάλεψε πολύ για το αιμοδυναμικό, για τη δημιουργία του αιμοδυναμικού στο Αγρίνιο, και δεν είναι ο μόνος, αλλά νομίζω είναι ο άμεσα ενδιαφερόμενος γι' αυτό. Και δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Αλμπάνη, που είναι και ο διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής. Καλημέρα, κύριε Αλμπάνη. Χρόνια πολλά καταρχάς για τις μέρες. Πώς είστε? Χρόνια πολλά. Καλά. Λοιπόν, είστε σε ένα πόστο, τι να πω, ηλεκτρικό, με ηλεκτρική καρέκλα που λέμε. Οι καρδιολογικοί ασθενείς πάνε και έρχονται λοιπόν στο νοσοκομείο και κακά τα ψέματα στην Ατωλοκαρνανία, το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, αντιμετωπίζουμε πολλά θέματα. Στεφανιογραφίες γινόταν και θα γίνονται για λίγο καιρό ακόμη κάτω στην Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος, ή σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο. Δόθηκε μάχη για το αιμοδυναμικό. Τι έγινε λοιπόν, γιατί χτες Μεγάλη Δευτέρα και όλες Μεγάλη Εβδομάδα υπήρξε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη? Ναι, χθες πήραμε επισήμως την έγκριση για την έναρξη της διαδικασίας εγκατάστασης του τμήματος του αιμοδυναμικού στο νοσοκομείο μας από το Υπουργείο. Μάλιστα, και αφού πήραμε λοιπόν την έγκριση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βήμα, γιατί πόσο καιρό πριν το παλεύαμε αυτό? Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει 3 χρόνια στο επίπεδο του οράματος, πάνω από 1,5 χρόνο με εντατικές διοικητικές διαδικασίες. Χρειάστηκε τόσο πολύ ώστε και τόσες πολλές πιέσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι? Διότι όταν βλέπω και στο πρωτοσέλιδο της συνείδησης και την κυρία Μπακογιάννη να έχει βάλει το χέρι της, με συγχωρείτε, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι έπρεπε να πιεστεί πάρα πολύ μια κατάσταση. Κάπως έτσι είναι. Κύριε Αλμπάνη, δεν με έχετε συνηθίσει να είστε τόσο λακωνικό. Σήμερα βρήκατε. Κοίταξε να δεις. Είναι μια διαδικασία που καταρχήν πρέπει να πείσεις τον κόσμο, μάλλον να πείσεις τη διοίκηση του δικού σου νοσοκομείου ότι μπορείς να το στηρίξεις. Γιατί κοίταξε, είναι ένα κόστος που δεν θα δαπανηθεί και θα μείνει να το βλέπουμε στο κουτί, όπως βλέπουμε άπειρα πράγματα στο κουτί. Ακριβώς. Και σε αυτό το νοσοκομείο και σε άλλο νοσοκομείο. Αν περάσουμε λοιπόν το στάδιο του ότι πείθουμε τη δικιά μας διοίκηση ότι μπορούμε να το στηρίξουμε, πάμε να το διεκδικήσουμε, προχωράμε στην επόμενη διοίκηση, γιατί έτσι δουλεύει η Ελλάδα, η οποία είναι η διοίκηση της έκτης υγειονομικής. Δεν είναι και το καλύτερο αυτό να λειτουργεί από διοίκηση σε διοίκηση και να μην έχει αποτέλεσμα. Μετά πάμε στην επόμενη διοίκηση, που είναι το Υπουργείο Υγείας με τα εισηγητικά του όργανα, και τελικά φτάνουμε στο Κεντρικό Συμβούλιο των Περιφερειών, που είναι το τελικό όργανο που θα αποφασίσει. Ήταν πραγματικά ένα εγχείρημα πολύ τολμηρό. Εγώ θεωρώ ότι είναι άκρος απαραίτητο για τον νομό. Το θεωρούσα από τη μέρα που ανέλαβα διευθυντής εδώ και 5,5 χρόνια. Το είχα συζητήσει με όλες τις διοικήσεις που περάσαν. Αυτή η διοίκηση το αγκάλιασε. Οφείλω να το πω αυτό. Ο Μιχάλης Σερασκέρης το αγκάλιασε από τη μέρα που ήρθε. Σαν όραμα, κατάλαβε τη χρησιμότητά του και έδωσε όλες τις δυνάμεις. Οι προηγούμενες διοικήσεις, έχετε 5,5 χρόνια εδώ, οι προηγούμενες διοικήσεις δεν το είχαν αντιληφθεί, θεωρείτε, κατά τη γνώμη σας? Ή μπλεκόμασταν μέσα σε διάφορες διαδικασίες και πήγαινε παραπίσω? Να σου πω, καταρχήν δεν είχαν αντιληφθεί την βαρύτητα της δημιουργίας ενός τέτοιου εργαστηρίου. Κατά δεύτερον, είχαμε την πανδημία COVID, έτσι, το ξεχνάς αυτό. Όλο το σύστημα υγείας προσανατολίστηκε προς τον COVID και σε τίποτα άλλο. Είναι λογικό να μην είναι δυνατό να προχωρήσουν εύκολα άλλα αιτήματα εκείνη την εποχή. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Δηλαδή το σκέφτομαι και ταράζομαι. Το έχω ζήσει από μέσα. Έτσι. Αφού λοιπόν ο Μιχάλης ο Σερασκέρης αποφάσισε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, περάσαμε στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και στον κύριο Καρβέλη, ο οποίος και αυτός από την πρώτη στιγμή κατάλαβε τη σημαντικότητα και πραγματικά έδωσε όλο του τον εαυτό για να το προχωρήσει. Ο Καρβέλη στάθηκε αρρωγός από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Όμως εσείς. Που μας δίνει και τη χρηματοδότηση. Καλά, οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι ήταν υποχρεωμένοι από ένα σημείο και μετά να το τρέξουν αυτό το θέμα, διότι εσείς, σε προσωπικό επίπεδο μιλάμε, κουραστήκατε και παλέψατε για αυτό το θέμα. Και μάλιστα, δεν θα ξεχάσω το τηλέφωνο που σας έκανα, γιατί όταν διάβασα, είδα ότι κινδύνευε η θέση να παραιτηθείτε και να φύγετε. Εμένα μου αρέσουν όλα τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί να ήταν ίσως ένας μοχλός πίεσης. Μπορείτε να φτάσετε στα όρια σας. Να το δεχτώ, ανθρώπινο είναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, κάποιοι άνθρωποι είναι και υποχρεωμένοι να στηρίζουν τα νοσοκομεία αφού αναλαμβάνουν αυτές τις θέσεις. Τότε είχαμε φτάσει σε ένα πολύ ωριακό σημείο. Καταλαβαίνω. Αφού θες να το ζητήσουν. Γιατί να μην το πούμε, βεβαίως να το πούμε. Σε ένα πολύ ωριακό σημείο και από άποψη στελέχωσης. Και από άποψη αυτό που προσλάμβανε εγώ από τις διοικήσεις για το μέλλον. Έτσι, ήταν αρνητικό το κλίμα. Το οφείλω να το πω. Όμως, αυτή τη στιγμή είμαστε μέσα σε ένα χρόνο, σε ένα σημείο στελέχωσης. Δηλαδή, είχαμε κολλήσει, δεν θέλαμε να προκηρύξουμε καινούργιες θέσεις τότε. Είχαν κολλήσει οι κρίσεις προκηρυγμένων θέσεων επί έτη. Επί χρόνια. Οι οποίες κατάφερε τότε η 6η Υγειονομική Περιφέρεια να τις τελειώσει σε 2,5 μήνες.
Άρα όταν θέλει έκτη υγειονομική περιφέρεια ή όποια υγειονομική περιφέρεια ή όποιο υπουργείο, όποιος υπουργός τέλος πάντων, μπορεί να το τρέξει το θέμα, έτσι δεν είναι? Νομίζω ναι. Και να μην σας φέρνει, όχι μόνο εσάς, οποιοδήποτε συνάδελφό σας σε τέτοια δύσκολη θέση. Μην ξεχνάς όμως ότι η έκτη υγειονομική περιφέρεια, ξέρεις τι είναι η έκτη υγειονομική περιφέρεια. Τεράστια, δεν το συζητώ. Και δεν θα έπρεπε κατ' εμέ να λειτουργεί έτσι. Ο διοικητής δεν μπορεί κάθε μέρα να έχει στο μυαλό του τον Αλμπάνι. Έχει άλλους 18.000 Αλμπάνι. Οφείλει όμως, οφείλει ο κάθε διοικητής, και πολύ καλά έπραξε ο κύριος διοικητής εδώ που τα λέμε. Δεν είμαστε εδώ να ψέγουμε μόνο ανθρώπους, αλλά τους δούμε και να τους δούμε και ένα μπράβο. Οφείλει όμως να έχει στο μυαλό του και νοσοκομεία που έχουν άμεση ανάγκη, όπως είναι και το Αγρινίου και το Μεσολογείο. Διότι όταν έχεις ένα νομό σε τέτοιο επίπεδο και γιατρούς που το τρέχουν αυτό το θέμα που το θέλουν, τι άλλο πρέπει να γίνει? Δηλαδή, μόνο η Ντόρα, η Μπακογιάννη με το μαγικό ραβδί πρέπει να τα λύνει αυτά τα θέματα. Εντάξει, θα φτάσουμε. Να σας πω την ιστορία όπως έχει γίνει, για να γνωρίζει και ο κόσμος. Λοιπόν, φτάνοντας λοιπόν στο σημείο αυτό που εμείς φτάσαμε στο διοικητικό μας σημείο, να απευθυνθούμε στην υπέρτερη αρχή μας που ήταν η οικονομική περιφέρεια, και αυτή όχι μόνο ασπάστηκε την όλη διαδικασία, όχι μόνο έτρεχε την όλη διαδικασία, αλλά θα χρηματοδοτήσει και τη διαδικασία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Θα μας δώσει τα χρήματα η οικονομική περιφέρεια για να αγοράσουμε το μηχάνημα, και δεν είναι αμεληταίο το κόστος, είναι κοντά στα 600.000 ευρώ. Έτσι. Καλά, δεν είναι και κανένα κόστος, γιατρέ μου, δεν είναι και κανένα κόστος που δεν μπορούμε να το σηκώσουμε για όνομα. Όχι, αλλά είναι σημαντικό. Ναι, βέβαια. Είναι σημαντικό. Βέβαια. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, παράλληλα λοιπόν με τις διοικητικές διαδικασίες, τρέξαμε και το κοινωνικό κομμάτι. Mm-hmm. Το οποίο κοινωνικό κομμάτι μας έδωσε την ευκαιρία το συνέδριο που έγινε στην Τριχονίδα, με τον Κώστα τον Καραγκούνη, ο οποίος κάλεσε τον Υπουργό Υγείας. Ναι, ναι, το θυμάμαι. Ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει. Ναι. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα και μια πολύ μεγάλη βοήθεια για μας. Ναι. Το οποίο ακούστηκε παρά έξω, ακούστηκε στον κόσμο. Αρχίσαμε να προγραμμάνουμε. Μα γι' αυτό γίνονται και τα συνέδρια από τη συνείδηση. Γι' αυτό γίνονται. Θετικά μηνύματα και από την κοινωνία, γιατί είναι σημαντικό να μας στηρίζει η κοινωνία σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν δουλεύουμε για μας, για την κοινωνία δουλεύουμε. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν όλοι εμείς που ανέφερα ήδη, όλη η ομάδα αυτή, το προχώρησε και το έφτασε μέχρι ένα σημείο στο Υπουργείο, όπου για κάποιους λόγους τυπικούς, ουσιαστικούς, αφορμές, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αυτό κόλλησε. Σταμάτησε. Και ναι, εκεί προσωπικά η κυρία Μπακογιάννη, γιατί είχα προσωπική συνάντηση μαζί της στο γραφείο της, της ανέλησε αναλυτικά το θέμα. Γιατί φτάσατε μέχρι εκεί, γιατί αναγκαστήκατε να φτάσετε μέχρι εκεί? Φτάσαμε μέχρι εκεί. Και πώς πήρατε την απόφαση να πάτε μέχρι εκεί? Γνωρίζαμε με την κυρία Ντάσκαρη, η οποία ξέχασα να σου πω ότι ήταν αυτός που τράβηξε από την αρχή μέχρι το τέλος όλο το έργο. Γνωρίζαμε με την κυρία Ντάσκαρη ότι η Ντόρα Μπακογιάννη έχει πολλούς δεσμούς με την Εθνική Τεβανία. Είναι Ευρυτάνας, πολλοί Ευρυτάνες δραστηριοποιούνται εδώ. Έχει διαχρονικά δεσμούς και δεσμούς με τον νομό και έχει βοηθήσει τον νομό. Και φτάσαμε να μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο που πιστεύουμε ότι έχει το κοινωνικό ισχυρό. Ένα σκαλοπάτι δηλαδή πριν τον Πρωθυπουργό, αυτό μου λέτε. Δηλαδή έπρεπε. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε στον Πρωθυπουργό. Και γιατί καλέ. Νομίζω φτάσαμε για αυτό που σας είπα. Μα δεν διαφωνώ. Γιατί... Ακούστε με. Η κυρία Μπακογιάννη δεν πάβει να είναι η αδερφή του Πρωθυπουργού. Ένα. Δεύτερον, η ετωλοακαρνανία. Σίγουρα έχει τις προσβάσεις στην κυρία Μπακογιάννη και σίγουρα η κυρία Μπακογιάννη έχει στηρίξει τον τόπο μας, να το λέμε. Αλλά. Λίγο έλειψε, ας πούμε, να κάνετε να φτάσετε και μέχρι τον Πρωθυπουργό. Αν για ένα αιμοδυναμικό φτάνουμε μέχρι την Μπακογιάννη και τον Πρωθυπουργό παραλίγο, τότε τι να πει κανείς? Δηλαδή, τόσο κόπος πια. Εγώ δεν θέλω να το βλέπω από τη μεριά που το βλέπεις εσύ, θέλω να το βλέπω από την άλλη μεριά. Χαίρομαι, βλέπουμε από όλες τις μεριές όμως. Το βλέπω από την άλλη μεριά. Ναι. Και όντως, η κυρία Μπακογιάννη, Γι' αυτό το λόγο ανέφερα το όνομά της, γιατί είχαν μια ουσιαστική παρέμβαση. Όχι, καλά κάνατε. Βοήθησε να αποτελματωθεί η κατάσταση. Έτσι. Η οποία κατάσταση είχε χτιστεί από όλους τους ανθρώπους, βεβαίως. Και όλους τους πολιτικούς φορείς. Και οι βουλευτές του νομού, οι υπόλοιποι, όχι μόνο ο κ. Καρακούνης, και ο Δήμαρχος. Στάθηκε μαζί μας σε αυτό. Και ο Περιφερειάρχης έτρεξε γι' αυτό από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ακριβώς. Έπρεπε από προχτές, λέω εγώ, να λειτουργεί το αιμοδυναμικό. Εντάξει, τώρα όμως αυτή τη στιγμή. Πού είμαστε έχουμε τώρα? Έχουμε μια απόφαση στα χέρια μας. Ναι, ναι. Η οποία είναι καθοριστική. Γιατί χωρίς την απόφαση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει σαν νοσοκομείο
και η έκτη υγειονομική περιφέρεια σαν έκτη υγειονομική περιφέρεια, όλο το διοικητικό κομμάτι που απαιτείται. Μπράβο. Το έχουμε ήδη προετοιμάσει από πριν. Δεν έχουμε δηλαδή να κάνουμε, δεν έχουμε να περάσουμε κάποια απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα έχουμε ήδη κάνει όλα όσα χρειάζονται. Ναι, ναι. Και περιμένουμε μία συνάντηση με τον κύριο Καρβέλη, γιατί θα είναι υπό την ευθύνη της έκτης υγειονομικής περιφέρειας πλέον η χρηματοδότηση και η προμήθεια του μηχανήματος, να βάλουμε το χρονοδιάγραμμά μας και τα επόμενα μας βήματα για να προχωρήσει αυτό και να υλοποιηθεί. Και είμαι σίγουρος ότι θα υλοποιηθεί. Και χαίρομαι που το λέτε, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής η αισιοδοξία χρειάζεται, έπρεπε να λειτουργεί. Δεν είναι δυνατόν να. Εντάξει, το timing είναι λίγο κακό να ανακοινώνεται κάτι προεκλογικά, αλλά πίστεψέ με. Εγώ θα έβαζα, για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, το επόμενο ερώτημα, με προλάβατε τώρα, διότι θα έλεγα γιατί να ανακοινωθεί μέσα στις εκλογές. Για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, το λέω. Γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Επειδή το συγκεκριμένο δεν πιστεύω ότι υπάρχει διάβολος και ήταν απλά μια σύμπτωση χρονική. Εντάξει. Ότι έτυχε τώρα, γιατί ήταν μια κατάσταση που είχε δρομολογηθεί και φτάσει ένα βήμα πριν την υλοποίηση, πολύ πριν ανακοινωθεί οι εκλογές. Ναι. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα μέχρι το τέλος του. Μάλιστα. Δεν είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα, αν θέλω να σου πω αυτό. Δεν είναι ένα προεκλογικό. Ελπίζω και εύχομαι και δεν κρατάω μικρό καλάθι εγώ σε αυτό που λέτε εσείς. Από μένα θα ακούσεις αν είναι προεκλογικό πυροτέχνημα. Δεν σας φοβάμαι. Γιατί ενδιαφέρομαι να λειτουργήσει. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να σας πω είναι να σας μεταφέρω. Είναι τα ερωτήματα που μου βάζουν αρκετοί από την ώρα και πολιτευόμενοι και. Λοιπόν, που μου λένε, ναι, θα ανοίξει το αιμοδυναμικό. Ναι, αλλά θα ανοίξει, θα δουλεύει, λέει, μέχρι το μεσημέρι. Δεν υπάρχουν γιατροί. Και τι θα γίνει με τις άλλες κλινικές που πρέπει να υποστηρίζουν. Και του λέω, παιδιά, δεν είμαι γιατρός. Να ρωτήσουμε τον γιατρό, λοιπόν. Που τον έχουμε εδώ. Θα σας απαντήσω τα πάντα. Βέβαια, πέστε μου. Καταρχήν, ακούστε, αυτή τη στιγμή, από άποψη τελέχωση τόσο νοσηλευτικού όσο και ιατρικού προσωπικού, το τμήμα το καρδιολογικό δεν έχει πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ. Τα υπόλοιπα. Δεν έχει πρόβλημα. Ίσως να χρειάζεται. Θα σας πω. Έχει στελεχωθεί από γιατρούς οι οποίοι είναι νέοι και φιλόδοξοι και με όρεξη για δουλειά. Και έχουν δεσμευτεί στο όραμα μαζί μου. Από το ξέρω. Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχω μια ομάδα η οποία είναι φοβερή. Όχι μόνο στο κομμάτι το αυτό. Έχω το, διαπιστώσει το, ίδια. Δυναμικό, το έχω διαπιστώσει ίδια. Πρέπει να σας δώσω το εύσημα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί πραγματικά έχω συνεργάτες που μπορώ να στηριχτώ απάνω τους. Το αιμοδυναμικό και ένα τέτοιο έργο δεν είναι θέατρο, πως είναι παράσταση ενός ανθρώπου. Θέλει ομάδα. Η ομάδα υπάρχει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε στο νοσοκομείο δύο πνευματικοί καρδιολόγοι. Όλα τα αιμοδυναμικά όταν ανοίγουν, δεν ανοίγουν και κάνουν τριαγκιακές αγκιοπλαστικές την πρώτη μέρα που θα ανοίξουν. Θέλουν μια φάση προσαρμογής στην καθημερινότητα. Θα κάνουν πιο λίγες επεμβάσεις, πιο απλά περιστατικά και σιγά σιγά χτίζεται. Ο λόγος που γίνεται το αιμοδυναμικό εργαστήριο στην Ετωλακαρνωνία δεν είναι για να δουλεύουμε το πρωί. Ο λόγος που γίνεται το αιμοδυναμικό εργαστήριο είναι να καλύπτουμε, όπως οφείλουμε να καλύπτουμε, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, τις ανάγκες του νομού για τα οξέα φράγματα. Και αυτό θα ξεκινήσει, είναι προσωπική μου δέσμευση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ακόμα και αν χρειαστεί εγώ να δουλεύω 30 μέρες το μήνα. Έχω αυτή τη στιγμή μια. Θα καταρρεύσετε όμως, καλή φιλοτιμία. Και ξέρετε, είμαι μαζί σας. Αλλά η φιλοτιμία από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί να σας φέρει και στο σημείο να καταρρεύσετε. Όχι εσείς μόνο, και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή, άμα δουλεύει 48 ώρες το 24ωρο, λογικό είναι να μείνεις κάποια στιγμή off. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα στήριγμα το οποίο είναι στήριγμα διαμάντη για το αιμοδυναμικό. Ποιο είναι αυτό? Έχουμε τον πρόεδρο της ομάδας των αιμοδυναμιστών, ας πούμε, της Ελλάδος, τον Γιώργο τον Τριάδη, που όλοι το ξέρετε. Φυσικά, ξέρετε, από εδώ είναι ο Γιώργος ο Τριάδης. Ξέρετε τι θέλει να κάνει για τον νομό, ξέρετε πόσο θέλει να στηρίξει και θα έχουμε τη συμπαράστασή του, όχι την ηθική, την ουσιαστική. Θα βρίσκεται μαζί μας να μας βοηθήσει. Η είδηση, λοιπόν, ένα λεπτό. Γιατί όλα αυτά που λέμε είναι είδησης, αλλά η είδηση είναι αυτή τώρα που λέτε εσείς τώρα. Άρα ο Γιώργος ο Τριάντης που είναι, θα μας πείτε τι, πού και γιατί, πού θα βρίσκεται. Την είδηση θέλω. Θα σας πω το εξής. Ο Γιώργος ο Τριάντης αυτή τη στιγμή είναι ένας καταξιωμένος επεμβατικός καρδιολόγος. Είναι στην Αθήνα και βρίσκεται στο Σισμανόγλου. Είναι διευθυντής σας, λέει. Ο Γιώργος έχει δεσμευτεί προσωπικά ότι στο ξεκίνημα του εργαστηρίου και για τους πρώτους 6-7 μήνες, όσο χρειαστεί για να μπορέσουμε να πάρουμε το ρυθμό που πρέπει να πάρει ένα εργαστήριο όταν ξεκινάει, θα είναι εδώ μαζί μας όσο του επιτρέπει το πρόγραμμά του, για να βοηθήσει, όχι θεωρητικά, στην πράξη. Να μπαίνει μαζί μας μέσα και να κάνει επεμβάσεις. Έτσι.
Εγώ τι να σας πω, πολύ χαίρομαι που τα ακούω όλα αυτά. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα. Ελπίζω να είναι σωστό να το θέτω έτσι. Ναι, το βάζουν οι ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα. Ναι. Χρειάζονται και οι υπόλοιπες κλινικές ή ποιες χρειάζονται κλινικές για να στελεχωθούν ή να το τρέξουμε ακόμη και να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω? Γιατί τώρα κακά τα ψέματα, ακούστε, υπάρχουν θέματα στο νοσοκομείο Αγρινίου και στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, πέστε μου. Δεν μπορεί το νοσοκομείο να δουλέψει με ένα καρδιολογικό τμήμα και όλα τα άλλα κατεφραμένα. Δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Αυτονόητο. Όποιος το ρωτάει έχει δίκιο, έτσι είναι. Ναι. Ξέρουμε ότι κάποια τμήματα του νοσοκομείου είναι αποστελεχωμένα. Δεν υπάρχει άμεση συνάφεια των τμήματων με το αυτό που θα κάνουμε στο Μονοδυναμικό Εργαστήριο. Αλλά ωστόσο ένα νοσοκομείο πρέπει να δουλεύει συνολικά. Δεν μπορούμε να υδροκεφαλίσουμε ένα τμήμα και να καταστρέψουμε τα υπόλοιπα. Και το καταλαβαίνετε. Ο σκοπός του νοσοκομείου, γιατί εγώ σαν θεσμικός μου ρόλος δεν είναι μόνο διευθυντής κλινικής, είναι και διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας. Δηλαδή ουσιαστικά την ευθύνη μου είναι όλο το νοσοκομείο. Πρέπει να ξέρουμε ποια τμήματα πρέπει να ενισχυθούν. Σιγά σιγά, βήμα βήμα, θα παίρνουμε αυτό που αξίζει στους πολίτες του νομού και θα τα καταφέρουμε. Κύριε Αλμπάνη, σιγά σιγά και βήμα βήμα, μήπως πάμε πολύ αργά, μήπως πάμε με ρυθμούς χελώνας? Όχι, δεν πάμε με ρυθμούς χελώνας, πιστέψτε με, δεν θα πάμε με ρυθμούς χελώνας. Μπράβο, χαίρομαι. Πρέπει, δεν είναι δυνατόν να μπορέσεις να κάνεις 70 πράγματα ταυτόχρονα. Mm. Εγώ αυτό έχω μάθει στη ζωή μου. Βάζεις ένα στόχο, τον τελειώνεις, βάζεις τον επόμενο στόχο, τον τελειώνεις, βάζεις τον επόμενο στόχο, τον τελειώνεις. Mm. Και όταν μιλάμε για θέματα υγείας, αυτά πρέπει να γίνουν προσεκτικά, έτσι ώστε το αποτέλεσμα που θα δώσουμε στους συμπολίτες μας να είναι αυτό που τους αξίζει. Mm. Όχι προχειροδουλειές. Μπαλώματα μπορούμε να κάνουμε. Τα μπαλώματα είναι εύκολα. Μπαλώματα κάνουμε και αύριο. Στην ουσία είναι να πάμε μπροστά με, σταθερό προσωπικό. Ναι. Αξιόλογο προσωπικό, αξιόλογες υπηρεσίες που τις αξίζει ο κόσμος. Ναι. Είναι ένας τεράστιος νομός. Και όντως έχει προβλήματα. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν στα Γιάννενα, ταξιδεύουν στην Πάτρα για να λύσουν τα προβλήματά τους. Δεν έχει σκοπό το νοσοκομείο Αγρινίου να γίνει πανεπιστήμιο, ούτε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Πρέπει όμως να γίνει και θα γίνει ένα από τα καλύτερα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της Ελλάδος. Πότε θα έρθετε να μου τα πείτε, πότε θα έρθετε να μου τα πείτε από κοντά εδώ? Θα έρθω να σας τα πω όποτε θέλετε, γιατί τα σχέδια υπάρχουν. Ωραία. Ήδη θα μπούμε στο επόμενο βήμα. Έχουμε το σχέδιο για το επόμενο βήμα που θα ξεκινήσουμε. Το οποίο είναι ποιο? Δεν θα σου το πω τώρα. Α, δεν γίνεται. Θα με αφήσετε μένα χωρίς είδηση την ολόκληρο Πάσχα. Πώς θα μπορέσω να σας ρωτήσω μετά? Ακούστε, σίγουρα πρέπει να ενισχυθούμε με προσωπικό. Αυτό δεν εξαρτάται απόλυτα από εμάς. Θα το κυνηγήσουμε να το κάνουμε. Όμως το υπόλοιπο, το επόμενο τμήμα το οποίο χρειάζεται ενίσχυση, γιατί δέχεται για το μεγαλύτερο φορτίο περιστατικών στο νοσοκομείο και είναι και η βιτρίνα των νοσοκομείων προς τα έξω, οι υπηρεσίες του, είναι το παθολογικό τομέα. Mm. Παθολογική, πνευμονολογική, νευρολογική. Ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι.